Αύξηση καταγράφεται στους δείκτες μετατροχέας. Συνολικά 6 ελληνικές περιοχές είναι ψηλά στον κατάλογο με τους πιο πολλούς νεκρούς στην Ευρώπη, με την Πελοπόννησο να έχει την 8η θέση με 108 νεκρούς. Διστάζουν να παραδεχθούν πως πράγματι παραβιάζουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας ή πως εμπλέκονται σε ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές, ότι έχουν υιοθετήσει ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, έως το 2015 καταγράφονταν μείωση των νεκρών από τα τροχαία. Η τάση όμως δυστυχώς άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι καταγράφηκε αύξηση των θανάτων στην άσφαλτο. Συνολικά στην Ελλάδα το 2016 είχαμε 752 θανατηφόρα τροχαία εναντί 746 το προηγούμενο έτος, αύξηση 0,8%. Οι νεκροί αντίξαν τους 804 εναντί 796 το 2015. Το πρόβλημα τροχαίων λοιπόν είναι κάτι που αφορά και άλλες χώρες, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Απλά καλό θα ήταν να κοιτάξουμε τι έγινε στις άλλες χώρες και κατάφεραν να μειώσουν τους θλιβερούς απολογισμούς, τι μέτρα πήρανε, τι προληπτικά μέτρα πήρανε, πώς η εκπαίδευση μπήκε από μικρή ηλικία στα σχολεία και βοήθησε τις επόμενες γενιές, οι άνθρωποι να είναι δηλαδή πιο υπεύθυνοι στον δρόμο.